Ιδιαίτερα βεβαρημένη τον το πρόγραμμα του βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Τσιλιγκύρη την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά επαφών με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να μεταφέρει σε τραπέζια συζητήσεων και αποφάσεων εκκρεμείς υποθέσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και φορείς του νομού Ξάνθης. Ξεκινήσαμε τη εβδομάδα μας με συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού και Εθνισμού, τον κ. Αντινάκη, και του θέσαμε θέματα πολλά γύρω από το Υπουργείο του. Μιλήσαμε για τα αθλητικά σωματεία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις ελλείψεις χρηματοδότησης που έχουν. Ήταν ενήμερος, άφησε κάποια παράθυρα, κάποιες υποσχέσεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Επίσης, αναφερθήκαμε σε μια υπόθεση του Δήμου Αυγείρων όσον αφορά ένα έργο ύψους 262.000 ευρώ που ήταν ενταγμένο στο πιλόδημο. Εγκρίθηκε αυτό από την Γραμματεία του Υπουργείου Αθλητισμού, που ήταν βασική προϋπόθεση για το συγκεκριμένο έργο να προχωρήσει. Συνδέθηκαμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Παγιδόπουλο. Ο Νίκος Παγιδόπουλος είναι ο γνωστός καβαλιώτης, από μόνο νομό. Συζήτησαμε για τα προβλήματα γενικώς και του τόπου μας, και όχι μόνο. Και το βασικό θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί τελευταία την κοινή γνώμη εκεί πέρα και όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, το στρατόπεδο. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε και μου εξέφρασε απόλυτα την πεποίθησή του ότι το στρατόπεδο Σταυροπόλεως δεν θα πρέπει σε κέντρο φιλοξενίας. Mm-hmm. Επίσης μου είπε ότι θα προωθήσει το πρόγραμμά του, που είναι πάρα πολύ φορτωμένο, μια άσκηση παραμονή και μια μεγάλη επίσκεψη την οποία περιμένει στο Υπουργείο του την Παρασκευή, να παρευρεθεί έστω και για λίγο στην Ξάνθη, στην παρέλαση της για τα ελευθερία της Ξάνθης. Στη συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα, τι θέμα συζητήθηκε? Ναι, στο κύριο Σκρέκα ήταν την δεύτερη φορά που βρεθήκαμε, η πρώτη φορά που καθίσαμε και συζητήσαμε με τον κύριο Σκρέκα από κοντά. Εδώ ο κύριος Σκρέκας γνωρίζει καλά την περιοχή μας, μιας και αυτός κατάγεται από ένα μόνο αγροτικός. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κοινοτρόφοι της περιοχής. Και το βασικό και κύριο πρόβλημα που θέσαμε και συζητήσαμε και αρκετή ώρα ήταν τα προβλήματα των αγασμών πλέον που πρέπει να προχωρήσουν στη Ξάνθη. Αυτός είναι του Κουτσού και του Αγασμίου. Και το μεγάλο θέμα, το εργατικό. Εκεί του εξέφρασα τα νέα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά την παλιά μελέτη του ΑΕΜΙΣ του Παυλίδη όσον αφορά το αντεπτικό, η οποία θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει επικαιροποίηση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εργασία με την περιφέρεια Ξάνθης. Υπάρχει έδαφος για να προχωρήσει αυτό το έργο? Υπάρχει διάθεση και όρεξη από ό,τι διακρίνω εγώ. Mm-hmm. Από την πλευρά τους. Στον κύριο Σκρέκα κάναμε και μια κουβέντα για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Σταυροπόλεως σε κάποιο άλλο κομμάτι πλέον, η οποία έγινε μια αρχή μιας κουβέντας και θα δούμε τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Νομίζω ότι μετά από καιρό έχουμε και νεότερα για αυτό το θέμα. Παράλληλα, ο κ. Τσιλιγκύρης συνδύθηκε και με τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια, όπου μεταξύ άλλων τέθηκε και το πρόβλημα με την ορθοπαιδική Ξάνθης. Εκεί συνδύθηκα με τον κύριο Κύλια και τον κύριο Κουδεζαμάνη, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας μαζί. Αναφερθήκαμε στο τρέχον θέμα της Ξάνθης, που είναι η ορθοπαιδική κλινική. Η ορθοπαιδική κλινική κινδυνεύει να κλείσει. Το γνωρίζω από την πρώτη στιγμή αυτό το πράγμα και δεν ανέφερα τίποτα. Κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες και σε αυτές τις προσπάθειες να τονίσω τη συμμετοχή του καινούργιου διπλάρχη του κ. Τσελικάκη, ο οποίος έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον, παρόλο που την μέρα που κοινώνησα μαζί του ήταν η μέρα που πήρε το ΦΑΚ του διορισμού του. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι το πρόβλημα θα λυθεί εν μέρη τώρα προς το παρόν, γιατί πρέπει να το λύσουμε οριστικά, όχι μόνο τους ορθοπαιδικούς, γενικά τα νοσοκομεία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, η έλλειψη γιατρών, η έλλειψη νοσηλευτών και όλα τα υπόλοιπα άλλα μεταφέρθηκαν. Φροντίζουμε να γίνουν άμεσα οι σωστές και οι απαραίτητες προσλήψεις, έτσι ώστε ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε από 14 και μετά να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει τη λύση του.
Σε ό,τι αφορά στο κλίμα των επαφών, ο κ. Τσιλιγκύρης σημείωσε πως είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την ανταπόκριση των στελεχών, αν και όπως είπε, η κυβέρνηση καταμετρά μόνο 3 μήνες παρουσίας με τεράστιες εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν.